Πάμε να δούμε από αυτές τις κινήσεις, τις ανθρώπινες, τις κινήσεις ζωής που βοηθούν τον συνάνθρωπο. Ο κύριος Αριστίδης Γκότσης είναι μέλος του ΔΣ της Άξιον Ελλάς και η κυρία Τζούλια Θεοδόρου είναι γυναικολόγος. Έχουν πάει μαζί στη Σύφνο και κάνουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. Καλημέρα σας. Καλημέρα στη Σύφνο. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Τι ακριβώς βρήκατε στη Σύφνο, τι ακριβώς κάνετε? Στη Σύφνο έχουμε έρθει σαν πρώτο σταθμό του ταξιδιού μας για το 16ο διάβλο της Άξιον Ελλάς. Θα επισκεφτούμε 5 νησιά, συνολικά 6.500 κατοίκους σε όλα τα νησιά που θα φτάσουμε, με 700 παιδιά επίσης. Προσφέρουμε ιατρικές και πολιτιστικές υπηρεσίες. Η γιατρός μας μαζί σήμερα θα σας πει... Ακολουθεί η ιατρική ομάδα της Άξιον Ελλάς, ακολουθεί το Ριπέν από ετών, το προνοήν και προλαμβάνει, Κρήτων το θεραπεύει. Οπότε ερχόμαστε με 16 διαφορετικές ειδικότητες, 126 εθελοντές που προσφέρουν υπηρεσίες σε όλα το φάσμα της προληπτικής ιατρικής, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι αν δεν αναδειχθούν μεταξύ αυτών περιστατικά τα οποία κρίνουν σημαντικότερη αντιμετώπιση, θα αντιμέσουν σε οριστικό επίπεδο. Είτε αυτό σημαίνει χειρουργική, είτε όποιο άλλο αντιμετώπιση χρειαστεί. Πόσο σπουδαίο, ακριβώς. Πόσο σπουδαίο είναι αυτό που κάνετε και φαντάζομαι θα σας περιμένουν σαν θεούς οι κάτοικοι. Στη Σύφνο πριν από πάρα πολύ λίγο καιρό δεν υπήρχε ούτε παιδίατρος. Και αναγκαζόντουσαν και άλλαζαν νησί και δεν μπορούσαν να βρούνε τίποτε για το παιδί τους όταν συνέβαινε κάτι. Ευτυχώς που υπάρχετε. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ανοητό, αλλά είναι πάντα αλληλεπίδραση. Δεν είναι μόνο ότι προσφέρουμε, είναι και έχετε δίκιο. Λαμβάνουμε που θα φανούν χρήσιμες στις επόμενες δράσεις και στην πρόοδο, στην κοινωνική ευεξία, στην σωματική και ψυχολογική ευεξία του κατοίκου. Και ακούμε από πίσω την υπέροχη φύση, τα πουλιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.